να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση που έκανε πριν από ένα χρόνο και παραπάνω, πριν από 14 μήνες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης. Τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, κάποια που λείπουν και κάποια που βρίσκονται εκτός πόλης. Τα παιδιά του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου και του Γυμνασίου που μας έστειλαν τις ζωγραφιές τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΠΕ, κύριε Σπυλιόπουλε. Αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΕ Τρίπολης, αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι της Τρίπολης που βρίσκεται σήμερα κοντά μας διαδικτυακά. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για μια σπουδαία έκθεση ζωγραφικής των παιδιών μας, που τα καλέσαμε να απασχοληθούν δημιουργικά σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για όλους μας. Βρισκόμασταν στην αρχή της πανδημίας του COVID-19 και διανύαμε την πρώτη εβδομάδα σκληρού lockdown σε όλη τη χώρα. Τα σχολεία ήταν κλειστά και ο μικρός Βασίλης Μανολόπουλος, ο φίλος μας εδώ από την Τρίπολη, μας έδωσε την ιδέα να καλέσουμε τα παιδιά που άκουγαν δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης να απασχοληθούν ζωγραφίζοντας τον κορονοϊό και το πρωτόγνωρο συνέστημα εγκλεισμού που βίωναν. Πρωτίστως πηγαίνουν στα παιδιά μας. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο που έχει πρόεδρο τον κύριο Σπυλιόπουλο και όλοι οι διαργαζόμενοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο στη διάρκεια αυτή τη Δημοτική Αρχή αλλά και στις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές πάντα έπαιρναν πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την τοπική ή την περιφερειακή κοινωνία σε διάφορες εποχές, σε διαφορετικές συνθήκες. Περιέγραψε ο κύριος Σπυλιόπουλος πώς προκύθηκε η ιδέα αυτή από το φίλο τον Βασίλη τον Μανολόπουλο, δεν τον βλέπω. Βάζω τον ποπό μου εδώ, εκεί. Τι το κάνω τον ποπό, τον γυρίζω. Πάμε να βάλουμε τη μύτη. Βάζω.